φαγείο και βλέπουμε την πυροσβεστική, μάλλον από διαρροή φυσικού αερίου. Μάλλον είναι, ναι, από διαρροή φυσικού αερίου ή από κάτι άλλο το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο. Γεια σας και πάλι από τη Βικτόρια. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που έφεραν την αγνοούμενη υπάλληλο του καταστήματος να έχει χάσει τη ζωή της πριν από λίγα λεπτά. Η σωρός της που εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες στο υπόγειο, όπου εκτός από την κουζίνα λειτουργούσε και το λογιστήριο της, του ταχυφαγείου, αναστήθηκε από εκεί και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είχαμε αυτή την εξέλιξη. Φαίνεται ότι η γυναίκα πιθανότατα εκλογήθηκε στο υπόγειο. Δεν μπόρεσε κανείς να βγει εγκαίρως να τη βοηθήσει κάποιος. Αν υπήρχαν άλλοι στο υπόγειο εκείνη τη στιγμή, γύρω στις 9 και 20 που έγινε η έκρηξη, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ενώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, 5 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ο ένας αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα και οι άλλοι έφεραν τραύματα τα οποία προκλήθηκαν από τραύματα που προκάλεσε η έκρηξη. Αυτή την ώρα βρίσκονται ακόμα εδώ πυροσβεστικά οχήματα. Φυσικά έχει σβήσει φωτιά και από εδώ και πέρα θα αναλάβουν θα αρχίσουν τις έρευνές τους οι εμπειρογνώμονες του ανακριτικού τμήματος για να διαπιστώσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φωνική έκρηξη, αν και όπως έχουμε πει φαίνεται ως πιθανότερο να προκλήθηκε από τη άλλη υγρά αερίου ή από το φυσικό αέριο. Γνωρίζουμε κάποια παραπάνω στοιχεία, Νίκο, για την λογίστρια, την ηλικία της ενδεχομένως? Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με κάποιο συνάδελφό της ενδεχομένως από το κατάστημα που να την γνώριζε, δηλαδή να μας πει κάτι. Πάντως οι ζημιές είναι μεγάλες στο ταχυφαγείο, δεν έχουν σπάσει τζάμια, μέσα ο εξοπλισμός δεν έχει καταστραφεί θα έλεγα, αλλά όλοι εδώ περιγράφουν ως μια ισχυρότατη έκρηξη αυτή που έγινε σε ένα κεντρικό σημείο σε ώρα αιχμής. Νίκο, μείνε στην τηλεφωνική μας γραμμή να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έχουμε από την περιοχή. Ήρθε ένα κύμα πολύ δυνατό, σπάσαν τα τζάμια και μετά έγινε έκρηξη. Μας πέταξε όλους που είμαστε μέσα. Από πού το νιώσατε το κύμα σας? Από έξω, από αριστερά όπως καθόμουν.